Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή για σήμερα, μπιφτέκια γαλοπούλα. Σας δείξω αυτή τη μοναδική συνταγή, πώς να την κάνετε 10 φορές πιο νόστιμη από οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει ως τώρα. Θα συνοδεύσουμε με ριζάκι, οπότε θα κάνουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα για κάποιον που προσέχει τη διατροφή του. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά. Για τα μπιφτέκια γαλοπούλα θα χρειαστούμε: για τα μπιφτέκια, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μισή πιπεριά πράσινη, μισή πιπεριά κόκκινη, μισή πιπεριά κίτρινη, 4 με 5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 150 γραμμάρια ψωμί του τόστ, 1 τέταρτο από ένα ματζάκι δυόσμο, 1 τέταρτο από ένα ματζάκι μαϊντανό, 1 αυγό και 500 γραμμάρια κιμά γαλοπούλας. Για τη γαρνιτούρα θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια ρύζι κίτρινο με πιπεριές μπαρμπαστάθης, 100 γραμμάρια νερό βραστό, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, θυμάρι και 1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγούλα μας. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όντως είναι μια συνταγή που ήρθα μετά από πολλές προσπάθειες, γιατί και εγώ προσπαθούσα να κάνω κάτι ωραίο, νόστιμο, υγιεινό, αλλά και πάρα πολύ εύκολο στο θέμα των μπιφτεκιών γαλοπούλας. Γιατί πολλές φορές τρώμε μπιφτέκια γαλοπούλας και φαίνεται ότι έχουν μέσα πάρα πολλά συντηρητικά, γι' αυτό είναι νόστιμα, και πολλές φορές τρώμε μπιφτέκια γαλοπούλας και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ στεγνά και άγευστα. Οπότε ήθελα αυτά τα δύο να τα φέρω σε μια ισορροπία. Γι' αυτό το λόγο κατέληξα με αυτή τη συνταγή που σας δείχνω τώρα. Αντί για γαλοπούλα, μπορείτε να βάλετε και κοτόπουλο κιμά για να κάνετε μπιφτέκια κοτόπουλο. Και φυσικά η συνταγή γίνεται είτε με στήθος, είτε με μπούτι, είτε με συνδυασμό. Το μπούτι είναι πιο νόστιμο από το στήθος, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχει και περισσότερες θερμίδες. Άρα για αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε στήθος γαλοπούλας. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε με τον κιμά μας και το βγάλουμε εκτός ψυγείου, γιατί πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, όταν βγάλουμε τον κιμά μας από το ψυγείο, πρέπει κατευθείαν να πλάσουμε μπιφτέκια και ουσιαστικά η διαδικασία να πάρει πάρα πολύ λίγο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που χρειαζόμαστε για τα μπιφτέκια μας και στο τέλος θα βγάλουμε τον κιμά μας. Οπότε έχουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά. Και για να γίνουν νόστιμα τα μπιφτέκια γαλοπούλα, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι λαχανικά. Τα λαχανικά είναι το μυστικό της νοστιμιάς για οτιδήποτε και να φτιάξουμε. Είτε είναι μια πολυσύνθετη συνταγή, είτε είναι μια εύκολη συνταγή, τα λαχανικά δεν πρέπει να λείπουν ποτέ από τις συνταγές μας. Είναι αυτά που δίνουν πάντα την ποιότητα, τη γεύση στο φαγητό μας. Έχω ένα κρεμμυδάκι, θα το ψιλοκόψω εδώ. Και σας έχω πει πολλές φορές, συνεχίζω να το λέω, είναι ο 10ος χρόνος πια που το λέω, ότι όταν βάλουμε κρεμμύδι σε μια συνταγή με κιμά, ή θα ψήσουμε το κρεμμύδι ή δεν θα το βάλουμε καθόλου, γιατί το κρεμμύδι έχει την τάση να οξυδώνει και να χαλάει τα φαγητά μας όταν είναι ομό. Άμα δεν ψήσουμε το κρεμμύδι, ουσιαστικά είναι αυτό που μας φέρνει και άσχημη αίσθηση όταν τρώμε τα μπιφτέκια μας μετά από λίγο στο στομάχι μας. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οπωσδήποτε πάντα μα πάντα να καραμελώνουμε το κρεμμύδι. Μιλάμε για δύο διαφορετικά υλικά, ένα κρεμμύδι κανονικό και ένα κρεμμύδι καραμελωμένο. Βγάζω λίγο από τη φωτιά γιατί έχει κάψει πολύ το τηγανάκι μου και θα προσθέσω 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, χρειαζόμαστε λαδάκι και θα ρίξω μέσα το κρεμμύδι μου, εδώ, για να καραμελώσει σωστά, να γίνει ωραίο και να γίνει όπως ακριβώς θέλουμε. Τώρα, ξεκινάω με το κρεμμύδι και θα προσθέσω και όλα τα υπόλοιπα μου λαχανικά, που είναι οι πιπεριές μου. Τώρα σας έχω δώσει συνταγή για μισό κιλο κιμά, γιατί ξέρω ότι οι περισσότεροι όταν ετοιμάζετε τα μπιφτέκια δεν ετοιμάζετε για 1-2 άτομα. Άμα θέλετε να κάνετε πιο οικογενειακή συνταγή, μπορείτε να διπλασιάσετε τη δόση και θα βγουν 8 μπιφτέκια. Οπότε για τα 4 μπιφτέκια χρειαζόμαστε από μισή πιπεριά. Δεν μπορούμε να το παρακάνουμε. Αλλά για ολόκληρη συνταγή θα βάλετε από μία ολόκληρη πιπεριά και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, έχω μία σκελίδα σκόρδο. Και επειδή ξέρω ότι τα μπιφτέκια γαλοπούλα συνήθως θα τρώνε οι κοπέλες, σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το σκόρδο, μην το βάλετε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί τρώμε και εμείς οι άντρες μπιφτέκια γαλοπούλας. Οπότε, άμα δεν θέλετε σκόρδο, βγάλετε το τελείως από τη συνταγή και θα είναι όλα μια χαρά. Βγάζω τα σπόρια από τις πιπεριές, εδώ. Τέλεια. Και θα κόψω μικρά κομματάκια την πιπεριά μου. Η πιπεριά, όντως, είναι αυτή που θα δώσει μοναδική γεύση στη συνταγή μας. Εδώ. Και εδώ. Κόψτε μικρά κομματάκια την πιπεριά, όσο πιο μικρά μπορείτε με το μαχαίρι σας, γιατί θέλουμε να τη σοτάρουμε και να την κάνουμε ωραία και σεξι καραμελωμένη στο τηγάνι μας. Οπότε ρίχνουμε και την πιπεριά μετά από λίγη ώρα, αφού καραμελώσει λίγο το κρεμμύδι μας. Και τώρα θέλω υπομονή.
χαμηλώστε το μάτι σας μέτριο προς χαμηλό και αφήστε για τουλάχιστον 10 με 15 λεπτάκια να μαλακώσουν τελείως οι πιπεριές και πραγματικά να βγάλουν όλη αυτή την υπέροχη γεύση και την γλυκάδα που έχουν. Προσέξτε, μπορώ να ψήσω γρήγορα την πιπεριά σε 5 λεπτά σε δυνατή φωτιά και μπορώ να την ψήσω αργά σε 10 με 15. Εμείς προτιμούμε το δεύτερο τρόπο γιατί βγάζει περισσότερη ποιότητα στη συγκεκριμένη συνταγή που θέλουμε να ετοιμάσουμε. Και βέβαια θα εξατμιστεί και πολύ υγρασία που έχει και την υγρασία δεν τη χρειαζόμαστε σε αυτό το σημείο της συνταγής μας. Και μετά από λίγη ώρα οι πιπεριές έχουν μαλακώσει, οπότε τις βγάζουμε και ήρθε η ώρα να τις βάλουμε στο blender μαζί με το κρεμμυδάκι. Εδώ πέρα είναι όλα τα μυστικά της επιτυχίας για τη συνταγή. Λίγα λαχανικά θα βάλετε αφού τα σοτάρετε και στο τέλος θα βγει το αποτέλεσμα μοναδικό. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε ρεάκι να βάλουμε ομές πιπεριές μέσα και τα κρεμμύδια. Άμα το κάνετε αυτό, θα πάρετε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Τώρα οι πιπεριές έχουν αυτή την καπνιστή, γλυκιά, υπέροχη γεύση που τελικά θέλουμε και πραγματικά είναι ασυναγώνιστη. Θα προσθέσω λίγο πιπέρι, λίγο αλάτι και το ψωμάκι μου. Βάζουμε μέσα και το ψωμάκι. Θα βάλετε ψωμί του toast. Θέλουμε γλυκό ψωμάκι για αυτή τη συνταγή. Δεν μας κάνει το κανονικό ψωμάκι. Σε περίπτωση που βάλουμε κανονικό ψωμάκι, θα πρέπει να προσθέσουμε και λίγο ζάχαρη, καθώς καραμελώνουμε το κρεμμύδι. Οπότε με γλυκό ψωμάκι τα έχουμε όλα, ψωμί του toast, και ουσιαστικά χτυπάμε πάρα πολύ καλά μέχρι που να μπλενταριστούν όλα τελικά μεταξύ τους. Τώρα, η πάστα μας είναι έτοιμη. Ουσιαστικά είναι όλη η γεύση από το μπιφτέκι μας εδώ πέρα. Βγάζουμε και αρχίζουμε τη διαδικασία για τα μπιφτεκάκια μας. Θέλουμε ένα υπέροχο μπολ και να βάλουμε την πάστα με τα λαχανικά μέσα και το ψωμάκι μας. Βέβαια, άμα θα είχατε το χρόνο λίγο να αφήσετε τα λαχανικά να κρυώσουν πριν κάνετε τη διαδικασία ενώ είναι ζεστά, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Απλά επειδή ξέρω ότι όλοι βιάζεστε, όλοι έχετε δουλειές να κάνετε, οπότε γενικά με το φαγητό θέλετε να ασχοληθείτε όσο λιγότερη ώρα γίνεται. Γι' αυτό το λόγο κάντε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έκανα και εγώ. Αλλά άμα έχετε το χρόνο να αφήσετε λίγο τα λαχανικά, θα είναι ακόμα καλύτερο το αποτέλεσμα. Τώρα, έχω δυόσμο και έχω και μαϊντανό. Και δεν θέλω να λυπηθείτε καθόλου το δυόσμο. Ο δυόσμος είναι βασικό συστατικό για αυτή τη συνταγή. Μας αρέσει πολύ και θα δώσει μια ιδιαίτερη φρεσκάδα στη συνταγή μας. Έχω και λίγο μαϊντανό. Θα πάρω μόνο τα φιλαράκια, δεν θέλω το κοτσάνι. Για το χρώμα, εδώ. Και ρίχνω μέσα και τα μυρωδικά μου. Εδώ πέρα θα προσθέσω 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Φρέσκο ελαιόλαδο, ένα αυγουλάκι και ήρθε η ώρα να φέρουμε τον κιμά μας. Όπως βλέπετε έχουμε στήθος. Κιμά είναι καθαρότατος, δεν έχει καθόλου λίπος. Και γενικά τα λιπαρά που έχουμε στη συνταγή μας είναι ελάχιστα. Είναι λίγο το λαδάκι που ρίξαμε στην αρχή στα λαχανικά και το λάδι το φρέσκο που ρίξαμε τώρα, στη συνέχεια. Όπως βλέπετε, η ποσότητα που έχουμε από λαχανικά είναι σχεδόν ίδια με την ποσότητα του κρέατος. Αυτό είναι το μυστικό για να πετύχουμε μια τέλεια συνταγή. Η πρωτεΐνη που παίρνουμε από ένα μπιφτέκι είναι πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε. 30 γραμμάρια maximum στο γεύμα, αλλά και από 20 γραμμάρια λειτουργεί μια χαρά γιατί θα βάλουμε και το ρύζι με τα λαχανικά μας. Οπότε ανακατεύουμε πολύ καλά και έχουμε ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο θρεπτικό γεύμα. Και αυτό που σας υπόσχομαι, ειλικρινά σας το υπόσχομαι, είναι ότι θα είναι πεντανοστιμό. Η γεύση του δεν θα συγκρίνεται με τίποτα άλλο που έχετε δοκιμάσει, εκτός από αυτά που έχουν πάρα πολλά πρόσθετα συνθετικά μέσα, που εκεί πέρα η γεύση είναι ψεύτικη, δεν είναι αληθινή. Εδώ πέρα έχουμε μια ποιοτική αληθινή γεύση που στηρίζεται μόνο στα λαχανικά. Τώρα, όσο περισσότερη ώρα αφήσουμε το μείγμα μας στο ψυγείο, μέχρι 12 ώρες, τόσο το καλύτερο γιατί οι γεύσεις θα διοχετευτούν καλύτερα σε όλο μας το μείγμα. Αλλά άμα δεν έχετε χρόνο και θέλετε να ψήσετε κατευθείαν τα μπιφτέκια σας, μπορείτε. Απλά το μείγμα σας σε αυτό το σημείο είναι λίγο μαλακό, οπότε ίσως και να σας δώσει την εντύπωση ότι κάτι λάθος έχετε κάνει, αλλά δεν έχετε κάνει κάτι λάθος, όλα καλά πάνε. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχω πιάσει καθόλου γαλοπούλα, οπότε μπορεί να ρίξω μία σταλιά ελαιόλαδο εδώ. Θα λείψω λίγο λαδάκι για να μην κολλήσουν τα μπιφτέκια μου. Όχι πως θα κολλήσουν, είναι αντικολλητικό τηγάνι, αλλά θα βάλουμε ίσα ίσα ένα λαδάκι. Και πλάθουμε 4 μπιφτεκάκια. Εδώ. 1, 2, 3, 4.
Και κοιτάξτε εδώ. Αυτό ήταν. Βγάλω τα γαντια μου. Σε περίπτωση που θέλετε τα μπιφτέκια σας να έχουν πολύ ωραίο χρώμα από έξω, μπορείτε να τα σουτάρετε λίγο σε ένα τηγανάκι και μετά να τα βάλετε στο φούρνο να τελειώσετε το ψήσιμο. Αλλιώς μπορείτε να τελειώσετε το ψήσιμο κατευθείαν στο φούρνο, να τα βάλετε όσα έχουν μέσα και θα γίνουν μια χαρά. Τα ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτάκια. Μετά από 20 με 25 λεπτάκια και θα γυρίσουμε πίσω να ετοιμάσουμε το ρύζι και να σερβίρουμε τα πάντα όλα μαζί. Τα μπιφτέκια μου είναι σχεδόν έτοιμα, θέλουν άλλα 5-10 λεπτάκια, οπότε ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τη γαρνιτούρα μας, το ρύζι μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ ρύζι κίτρινο με πιπεριές βαρβαστάθης. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και περιέχει κουρκουμά, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Θέλουμε μία ολόκληρη συσκευασία, οπότε έχω βάλει ένα wok πάνω στη φωτιά, εδώ. Θα προσθέσω λίγο νεράκι, δεν θέλουμε πολύ, ίσα ίσα ένα δάχτυλο νεράκι. Θα βάλω μία σταγιά ελαιόλαδο. Φρέσκο ελαιόλαδο στο νεράκι, οπότε δεν θα καεί. Θα έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά και όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει το ελαιόλαδο. Λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Και θα προσθέσω όλη τη συσκευασία μου μέσα. Εδώ. Δεν θέλουμε πολλή ώρα, θέλουμε 5-10 λεπτάκια ίσα ίσα να μαλακώσει το ρύζι. Και μόλις μαλακώσει το ρύζι μας, θα είναι έτοιμο και αυτό, θα είναι έτοιμα και τα μπιφτεκάκια μας και θα σερβίρουμε παρέα. Και το ριζάκι μας είναι έτοιμο, το βγάζω από τη φωτιά. Επίσης τα μπιφτεκάκια μας είναι έτοιμα. Τα βγάζω και αυτά από το φούρνο. Παναγία μου. Τέλειο. Το τέλειο φαγητό. Και είδατε και πόσο γρήγορα το φτιάξαμε ουσιαστικά. Πόση ώρα μας πήρε. Άντε πες 25 λεπτά τα μπιφτέκια. Την ίδια ώρα φτιάχνουμε και το ρύζι. Οπότε σε 25 λεπτάκια από τη στιγμή που ξεκινήσετε, το φαγητό θα είναι έτοιμο. Θα ρίξω το ριζάκι μου στο πιάτο. Οχ, να βάλω λίγο ακόμα. Εδώ είμαστε. Να βάλω ένα ή δύο μπιφτέκια, κύριε σκηνοθέτα. Δύο. Δύο μπιφτεκάκια. Ένα, δύο. Εδώ. Και θέλω να βάλω και λίγο γιαουρτάκι. Να βάλω ή όχι. Θα βάλω και λίγο γιαουρτάκι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Απλά να υπάρχει. Λίγο θυμαράκι, ίσα ίσα για το χρώμα και λίγο λαδάκι μπορώ να ρίξω, έτσι δεν είναι? Βουαλά. Το τέλειο φαγητό. Για τα μπιφτέκια γαλοπούλας. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τις πιπεριές, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε για 10 με 15 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Στη συνέχεια μεταφέρουμε τα σοταρισμένα λαχανικά στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, το ψωμί και χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν. Βάζουμε σε ένα μπολ το μείγμα των λαχανικών, τον δυόσμο και τον μαϊντανό, το ελαιόλαδο, το αυγό, τον κυμά γαλοπούλας και ανακατεύουμε. Πλάθουμε 4 μπιφτέκια, τα βάζουμε σε ένα λαδωμένο ταψί και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 με 25 λεπτά. Για τη γαρνιτούρα βάζουμε σε ένα wok το βραστό νερό, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, το κίτρινο ρύζι με πιπεριές και βράζουμε για 5 με 10 λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το νερό. Σερβίρουμε το ρύζι, προσθέτουμε τα μπιφτέκια γαλοπούλας, το γιαούρτι, ρίχνουμε λίγο θυμάρι και λίγο ελαιόλαδο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα δεν χρειάζεται μαχαίρι. Μπιφτεκάκι, τόσο αφράτο, Παναγία μου, και τόσο γευστικό. Με εξή το συγκεκριμένο φαγητό, μπιφτέκια με ρύζι, πάντα σου θυμίζει ένα έτοιμο φαγητό και λες πω αποκλείεται να είναι αυτονόστιμο. Αυτό είναι τόσο καταπληκτικό, δεν σου βγάζει τίποτα ετοιματζίδικο, σου βγάζει μια καινούργια γεύση. Ένα φαγητό, το λεγόμενο comfort food, πραγματικά σου θυμίζει τα παιδικά μπιφτέκια που έτρωγες τα πολύ γευστικά. Και το ριζάκι είναι τόσο πεντανόστιμο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά μέσα από τα λαχανικά που έχουμε βάλει και τον κουρκουμά. Οπότε είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα και από γεύση. Πραγματικά, αν το δοκιμάσετε, θα καταλάβετε ακριβώς τι λέω και εγώ.
Mm.